Ανακοινώθηκαν χτε οι βαθμολογίε των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων με κύριο χαρακτηριστικό τις εξαιρετικά αυστηρέ βαθμολογήσει που εξαέρωσαν τα σχετικά βατά θέματα. Όπου υπήρχαν βατά θέματα, καθώ η κοινωνιολογία του πρώτου πεδίου ήταν όποιον είχε μελετήσει μαρξισμό και τα μαθηματικά στα άλλα πεδία, η έκθεση με το Σύριο προκάλεσε επίση αιμορραγία στου μαθητέ. Οι πρώτε πληροφορίε αναφέρουν πολύ αυστηρέ βαθμολογήσει και το πιο πιθανό είναι να δούμε σφαγή των βάσεων που σε συνδυασμό με το νέο σύστημα τη ελάχιστη βάση εισαγωγή θα στείλει με μαθηματική ακρίβεια εκτό δημοσίων πανεπιστημίων χιλιάδε υποψηφίου. Στην κυβέρνηση βρήκαν τη φετινή χρονιά που δεν υπήρξε διδασκαλία για να αλλάξουν το σύστημα και να κόψουν 30.000 υποψήφιου και να του στείλουν στα κολέγια, εξοφλώντα προεκλογικά γραμμάτια. Κάτι πρωτοφανέ, καθώ από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ουδέποτε εφαρμόστηκε την ίδια Χρονιά σύστημα αλλαγή στην εισαγωγή των υποψηφίων και αυτό είχε μια παιδοκεντρική λογική, τη λογική τη προετοιμασία. Όμω η κυβέρνηση, μάλλον έχει άλλα στο νου τη και αδιαφόρησε εισάγοντα ένα σύστημα που είναι άδικο 100% για όλα τα παιδιά, το πρώτο και επίση 100% επιπλέον άδικο για τα δυσλεκτικά παιδιά που δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση στην οποία υποχρεώθηκαν φέτο. Η βάση των 8.000 μορίων, αν δεν μειωθεί έστω κατά 3 5%, θα αφήσει χιλιάδε υποψηφίου εκτό ΑΕΗ σε μια χρονιά που δεν υπήρξε καν φυσική διδασκαλία.